Δεν έχουν τέλο οι αποκαλύψει για τον μπάχαλο που φαίνεται να επικρατούσε στο σταθμαρχείο τη Λάρισα, καθώ πολίτε καταγγέλουν ότι γίνονταν πάρτι μια ημέρα πριν τη μαζική σφαγή που σημειώθηκε στα Τέμπη. Κάτοικο τη Λάρισα αναφέρει πω ξέχασαν τα μικρόφωνα νύχτα και έκαναν κάποιο πάρτι λόγω ημέρα, λε και ήταν σε κάποιο πανηγύρι. Ερωτηθεί αν γινόταν το πάρτι στο σταθμαρχείο ή στο νοσέ, ο πολίτη απαντά ξεκάθαρα στο σταθμαρχείο. Άλλος κάτοικος Λάρισα ανέφερε πως ο κύριος που βγάζει τις ανακοινώσεις ήταν πολύ έφθιμος. Ξέχασε δύο φορές το μικρόφωνο ανοιχτό, τη δεύτερη φορά το ξέχασε περισσότερη ώρα. Παράλληλα πρόσθεσε πως είχε συνομιλία με τον διπλανό του, απλά ήταν και άλλος κόσμο μέσα. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, αλλά φαινόταν ότι μπέρδευε τα λόγια του. Στο μεταξύ, ο δικηγόρο Πολυτραυματία από το Δυστύχημα στα Τέμπη, Γιώργο Μπαρτζόκη, επιμένει ότι ο Σταθμάρχη δεν ήταν στο πόστο του και πω από τι συνομιλίε φαίνεται ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είχε νυφαλιότητα. Στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει και το βιβλίο παράδοση παραλαβή που έχουν οι Σταθμάρχε όταν ολοκληρώνουν τη βαρδιά του, καθώ ο κατήγγειλε ο 59χρονο Σταθμάρχη υπάρχει βύσιμο με μπλάνκο.